Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο τελικά. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Ούτως ή άλλως έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ανεξαρτήτως του αν οι εκλογές είναι πρόωρες, θα είναι πρόωρες ή θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Η άποψή μας είναι ότι επειδή δεν πάει άλλο, αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το ταχύτερο δυνατόν. Και προσδοκούμε βάσιμα ότι το αποτέλεσμα των εκλογών, τουλάχιστον οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με το σύστημα της απλής αναλογικής, θα δώσει ένα προοδευτικό σχήμα για να μπορέσει να ανακάμψει ο τόπος. Επομένως δεν βλέπετε περίπτωση αυτοδυναμίας είτε του ενός είτε του άλλου κόμματος? Ξέρετε, βεβαίως και μπορεί ο καθένας να επιδιώκει την αυτοδυναμία, όμως η δική μας άποψη, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι ότι αυτή τη στιγμή χρειάζονται συνεργασίες. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Συνεπώς ευελπιστούμε, προσδοκούμε βάσιμα, όπως είπα προηγουμένως, ότι το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, θα προκύψει ένα σχήμα προοδευτικής κυβέρνησης που θα έχει ως κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και θα μπορέσει να συμμαζέψει τα πράγματα εκεί που τα έχει φέρει, από εκεί που τα έχει φέρει η κυβέρνηση του συστήματος Μητσοτάκη. Μάλιστα. Θα πάμε και στα επιμέρους. Θα ήθελα και την άποψή σας σχετικά με... Δεν μπορεί να κάνει κανείς πρόβλεψη για το τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εν τέλει αποφασίζει, μπορεί να αποφασίσει αν θα κάνει ή δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές. Φαίνεται όμως ότι δεν θα αντέξει. Μάλιστα. Και δεν θα αντέξει γιατί η κατάσταση και της οικονομίας και σε όλους τους άλλους τομείς είναι δραματική και ο χειμώνας θα είναι βαρύς και σκληρός, όπως βαρύ και σκληρό είναι το κλίμα σήμερα για την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Θα πάμε και στα κοινωνικά προβλήματα. Θέλω και το σχόλιο σας σχετικά με τις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδυναμώθηκε το κίνημα, τι είδατε? Νομίζω πως ναι. Δεδομένου ότι ένα κόμμα το οποίο είχε αριθμούσε περίπου 40.000 ή και λίγο παραπάνω, περίπου 50.000 μέλη, αυτή τη στιγμή ενεγράφησαν για να υπογραμμίσουν την υποστήριξή τους στον πρόεδρο του κόμματος, πάνω από 120.000 μέλη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ισχυρή, να το πω έτσι, βάση, μια ισχυρή μαγιά, η οποία θα επιτρέψει οι επόμενες εκλογές ή μάλλον οι επόμενες κινήσεις πρώτα και στη συνέχεια οι επόμενες εκλογές να είναι νικηφόρες για το κόμμα μας. Φυσικά και έχει ενδυναμωθεί και δεν ενδυναμώθηκε μόνον, θα έλεγα, αρνητικά, με την έννοια ότι υπάρχει χωρίς αμφιβολία ραγδαία φθορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ενδυναμώνεται και θετικά, διότι το μήνυμα το οποίο εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πλέον είναι ένα μήνυμα που το δέχονται οι Έλληνες πολίτες. Καταλαβαίνουν ότι επειδή ακριβώς δεν πάει άλλο, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η μόνη εναλλακτική λύση, είναι η μόνη λύση που θα μπορέσει να οδηγήσει τα πράγματα σε έναν άλλο δρόμο προοδευτικό. Βέβαια, αυτό εξαρτάται και από τις δυνάμεις των άλλων κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης που θα θελήσουν και ελπίζουμε ότι θα το κάνουν να συνεργαστούν μαζί μας ούτως ώστε να δώσουμε μία άλλη προοπτική στον τόπο. Θα ήθελα να πάμε και εκεί. Πέρα από τον πολιτικό αντίπαλο που ακούει στο όνομα Νέα Δημοκρατία, εύλογα θα σκεφτεί κανείς ότι ένας άνθρωπος ή ένα κόμμα το οποίο ψαρεύει, εντός αγωγικών, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, από την ίδια δεξαμενή των κέντρο αριστερών ψηφοφόρων είναι και το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα ήθελα την άποψή σας και γι' αυτό. Κοιτάξτε, τα πολιτικά κόμματα, πρώτα-πρώτα τα πολιτικά κόμματα επιδιώκουν, και αυτό είναι απολύτως λογικό,
επιδιώκουν να κάνουν τις εξαγγελίες τους πράξη. Συνεπώς, να κυβερνήσουν κάποια στιγμή τον τόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία φυσικά και έχει αυτό το στόχο. Οι εξαγγελίες του, οι θέσεις του να γίνουν, να υλοποιηθούν μέσα από ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα δώσει ένα αποτύπωμα προοδευτικό για τον τόπο, για τον κόσμο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ως πολιτικός χώρος απευθυνόμαστε στην ευρεία κοινωνική πλειοψηφία. Μην ξεχνάμε ότι και στις εκλογές πάντα έτσι γίνεται, η πολιτική με όμικρον γιώτα απευθύνονται σε όλους τους πολίτες. Δεν κάνουν διακρίσεις. Mm-hmm. Συνεπώς, το αν ψαρεύουμε στα ίδια νερά με τον, με το χώρο του ΠΑΣΟΚ Προοδευτική Συμμαχία, θα έλεγα ότι παίρνει απάντηση από το γεγονός ότι φυσικά απευθυνόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος δεν θέλει τη δεξιά, πρώτον, και δεύτερον, θέλει να δοθεί ένας άλλος, μία άλλη προοπτική στον τόπο και στο λαό μας. Μάλιστα. Πάμε στα επιμέρους προβλήματα. Ρήτρα να προσαρμογείς. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό, κύριε Βασιλάκο. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αντίπαλός μας, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουν σαφές και τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ότι αντίπαλός μας είναι η δεξιά διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση του συστήματος Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το κυρίαρχο. Για να μπορέσουμε να συνοηθούμε κιόλας. Ναι. Ρήτρα να προσαρμογείς τώρα, ακρίβεια και όλα αυτά που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Θέλω να μου πείτε ποια λύση προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει λύση, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και ποια θα μπορούσε να είναι αυτή? Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από κάτι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά την ενέργεια, αφορά την ακρίβεια στην ενέργεια και όχι μόνο σε αυτήν, αλλά και στα βασικά είδη διατροφής, τα οποία έχουν πάρει την ανηφόρα και έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Η ελληνική οικογένεια, ο μέσος Έλληνας πολίτης, τα μεσαία και τα κατώτερα λαϊκά στρώματα δεν αντέχουν αυτή την ακρίβεια. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να μας πείσει ότι το πρόβλημα της ακρίβειας, τουλάχιστον στον τομέα της ενέργειας, είναι πρόβλημα διεθνές. Φυσικά και έχει διεθνή διάσταση. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, πώς θα αντιμετωπίσει η κάθε κυβέρνηση το πρόβλημα στο εσωτερικό της, στο εσωτερικό κάθε χώρας. Αυτό που γίνεται εξάλλου σε όλες τις χώρες. Και έχουμε αρκετά παραδείγματα χωρών οι οποίες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα με κινήσεις εσωτερικού, α το πούμε έτσι, εσωτερικού δικαίου και με κινήσεις οι οποίες γίνονται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπραγματευόμενες αυτές οι χώρες με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα άλλα κράτη, και πράγματι έχουν επιτύχει μέχρι τώρα αρκετές από αυτές εξαιρέσεις από ευρωπαϊκούς κανόνες, όπως έχει κάνει και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Εμείς δεν ανοίξαμε το στόμα μας τότε, όταν η Ισπανία και η Πορτογαλία κατόρθωσαν να λάβουν εξαίρεση από τις πολιτικές της επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αλλά και τελευταία η Ουγγαρία του Όρμπαν, με τον οποίο διαφωνούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ακολουθεί μια πολιτική η οποία προασπίζει τα δικά του εθνικά συμφέροντα. Τουλάχιστον κατά την άποψή του, έτσι. Mm-hmm. Σε ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, για παράδειγμα, πώς μπορούμε να εξαιρεθούμε της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής? Η ρήτρα αναπροσαρμογής εφαρμόζεται με έναν τρόπο που ευνοεί τα μεγάλα συμφέροντα. Μην ξεχνάμε ότι το θέμα της ενέργειας, στο θέμα της ενέργειας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολούθησε έναν ολισθηρό, καταστροφικό θα έλεγα, δρόμο. Αφενός μεν διότι
ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λοιπόν έπαψε να είναι, ενώ θα μπορούσε και θα έπρεπε, ρυθμιστής στην αγορά ενέργειας. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, ότι προχώρησε στη βίαιη απολιγνητοποίηση. Αυτό αφορά και την περιοχή της Μεγαλόπολης με τις ελληνικές μονάδες, χωρίς σχεδιασμό, αυτή η βίαιη απολιγνητοποίηση, και κυρίως με τρόπο και σε τρόπο και σε χρόνο που δεν επιτρέπουν κανένα σχεδιασμό. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή οι τιμές ρεύματος να έχουν εκτοξευθεί και να είμαστε η πλέον ακριβή χώρα στην Ευρώπη από πλευράς ρεύματος. Χθες είχαμε μια εξαιρετική εξέλιξη με την συλλογική προσφυγή των καταναλωτικών οργανώσεων κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής. Για τα ευάλωτα νοικοκυριά λέτε τώρα, έτσι. Για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι ένα πρώτο βήμα, θα έλεγα εξαιρετικά σημαντικό, και μην ξεχνάμε ότι επιβεβαιώνει αυτή η απόφαση, η προσωρινή διαταγή, επιβεβαιώνει την τροπολογία που είχαμε καταθέσει ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την προστασία των καταναλωτών που αδυνατούν να πληρώσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής και η οποία δεν είχε γίνει δεκτή από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Προσπάθησε η διοίκηση της ΔΕΗ, φυσικά σε συνεργασία με την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, να σταματήσει αυτή τη συλλογική προσφυγή των καταναλωτικών οργανώσεων μέσω της μεθόδευσης της πιλωτικής δίκης, αλλά τα προσωρινά μέτρα, δηλαδή τα προσωρινά μέτρα, τα προσωρινά ασφαλιστικά, ας το πούμε έτσι, μέτρα, η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε και προστατεύει και θα προστατεύσει τουλάχιστον για ένα διάστημα αυτά τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ξέρετε, το ηλεκτρικό, η ενέργεια είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Δυστυχώς το έχουμε καταστήσει εμπόρευμα. Και όταν καθιστάς ένα προϊόν εμπόρευμα, φυσικά και υπάγεται στους νόμους της αγοράς. Και δεύτερον, και το πιο σημαντικό, είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλησε ποτέ να ενοχλήσει, να το πω έτσι, αυτούς οι οποίοι κερδοσκοπούν εις βάρος της τσέπης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Μάλιστα. Καμία πρόνοια δεν ελήφθη, ή εν πάση περιπτώσει οι πρόνοιες οι οποίες ελήφθησαν είναι τέτοιες οι οποίες εκ των πραγμάτων και λόγω της αύξησης της τιμής του ρεύματος έχουν εξαερωθεί. Τα μέτρα δηλαδή, θεωρείτε ότι τα μέτρα που ελήφθησαν σε ό,τι έχει να κάνει με την έκπτωση, η οποία σε πολλές περιπτώσεις φυσικά δεν πέρασε στην τσέπη του καταναλωτή, έτσι, θεωρείτε ότι δεν ήταν. Όχι, και αν ακόμα πέρασε, είναι τόσο υψηλές πλέον οι τιμές του ρεύματος, ναι, που δεν του φάνηκε ότι κάτι έγινε. Είναι λογαριασμοί που δεν τους καλύπτει σε καμία περίπτωση. Έτσι. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση είναι να ενισχύει και πάλι τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, τους οποίους απειλεί ότι θα φορολογήσει. Πέρασε ένα νομοσχέδιο για τη φορολόγησή τους, προσπάθησε με διάφορες μεθοδεύσεις το ποσό της φορολόγησης να είναι όσο γίνεται λιγότερο, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πάντως, αυτός είναι και ο λόγος που εμείς αντιδράσαμε, διότι πράγματι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να αφήσει αυτά τα υπερκέρδη, αυτά τα ουρανομίκη κέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας εις βάρος της τσέπης των καταναλωτών, να τα αφήσει όσο γίνεται περισσότερο αλόβητα. Στα της Αρκαδίας τώρα θα είστε εκ νέου υποψήφιος, το έχετε αποφασίσει? Βεβαίως, η πρόθεσή μου είναι να είμαι και πάλι υποψήφιος βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα, στο νομό Αρκαδίας, ναι. Ναι. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα του νομού, πού θα ρίξετε το βάρος σας σε περίπτωση επανεκλογής? Κοιτάξτε, η Αρκαδία είναι ένα τμήμα και μάλιστα από τα πιο προβληματικά της ελληνικής περιφέρειας. Η ελληνική περιφέρεια αποψηλώνεται και ειδικά ο νομός ο δικός μας, που είναι από τους πιο φτωχούς και φθήνοντες νομούς, πρέπει να αντιμετωπιστεί, εγώ θα έλεγα, με έναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι
περιοχές της Ελλάδος οι οποίες έχουν άλλου είδους δυνατότητες. Η Αρκαδία έχει δυνατότητες. Αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει πρέπει να τα αξιοποιήσουν. Δεν γίνεται πάντα αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι να έχουμε ένα νομό ο οποίος φύγει σε όλους τους τομείς. Μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο πλήγμα είναι και η επικείμενη. Να δούμε, γιατί και εκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε τη βία απολιγνητοποίηση, αποφάσισε δηλαδή τη διακοπή λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων εντός του 23, τώρα με την ενεργειακή κρίση έχει κάνει πίσω, το πάει το 28, χρειάζεται όμως προεργασία, ούτως ώστε οι θέσεις εργασίας οι οποίες υπήρχαν και οι οποίες είναι σημαντικού αριθμού, να αντικατασταθούν και να μην φεύγουν οι νέοι άνθρωποι από την περιοχή τους. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν, θα έλεγα, συγκριτικά πλεονεκτήματα ανά περιοχές στο νομό, τα οποία πρέπει να αναδειχθούν. Υπάρχει και η παραλιακή ζώνη, υπάρχει η δυνατότητα αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής, την οποία έχουμε δυστυχώς ξεχάσει και έχουμε ρίξει το βάρος, το ισχύει γενικότερα βέβαια, αποκλειστικά στον τουρισμό, και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Ο τουρισμός εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες, χωρίς να υπάρχει η βάση της παραγωγής, θα έλεγα ότι είναι φτερός στον άνεμο. Mm-hmm. Είναι και πρέπει να ενισχυθεί ο τουρισμός, έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες, όμως αυτές παραμένουν, επαναλαμβάνω, αναξιοποιητές, γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός κεντρικά και περιφερειακά. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.